Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Η συνδρομή των Κυπρίων στους αγώνες περιοδισμού είναι μακρά, ξεκινώντας από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1997, οι Κύπροι εθελοντές κατατάχθηκαν και ανέδειξαν την αυθεντικότητα της ελληνικής ψυχής. Υπέρτατο θάρρος και ανδρεία επέδειξαν και οι Κύπροι Μακεδονομάχοι, καθώς και οι Κύπροι εθελοντές που συμμετείχαν αργότερα στους Βαλκανικούς πολέμους, στην Μικρασιατική εκστρατεία, στον πρώτο αλλά και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό ως μια μικρή εισαγωγή για το θέμα της σημερινής εκπομπής. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μια μικρή γεύση για το τι θα παρακολουθήσουμε στο σημερινό ταξίδι στον χρόνο. Η προσφορά των Κυπρίων στους αγώνες του έθνους από την Επανάσταση του 1821 μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αναστάσιος Ανδρέου, ο αθλητής που συμμετείχε στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες και κατατάγει εθελοντής στον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897. Γεώργιος Αργυρίου Κυπρέος, ο γνωστότερος Κύπριος Μακεδονομάχος. Χριστόπουλος Σόζος, μια μεγάλη μορφή της νεότερης κυπριακής ιστορίας. Με το ξέσπασμα των Βαλκανικών πολέμων και όντας εν ενεργεία δήμαρχος Λεμεσού, πάει στην Ελλάδα και κατατάσσεται στον ελληνικό στρατό ως εθελοντής. Πεθαίνει μαχόμενος ηρωικά στον Πιζάνι το 1912. Ο Τάκης Χατζηδημητρίου μιλά για τη συμμετοχή του πατέρα του Ευστάθιου Χατζηδημητρίου, ο οποίος πολέμησε ως εθελοντής στους πολέμους το 1912 με 1922. Μαζί μας στο στούντιο έχουμε σήμερα τον αναπληρωτή καθηγητή της σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον κύριο Πέτρο Παπαπολιβίου, ο οποίος ασχολείται με την προσφορά των Κυπρίων στους αγώνες του έθνους εδώ και 30 χρόνια, δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Ναι, έχουμε μεγαλώσει αρκετά, κυρία Νικηφόρου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλά. Νομίζω ότι το κεφάλαιο που ανοίγουμε στη σημερινή εκπομπή και είναι ένα κεφάλαιο το οποίο θα συνεχίσουμε και στην επόμενη μας εκπομπή είναι αρκετά μεγάλο. Και ξεκινώντας, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την Ελληνική Επανάσταση και να ρωτήσω ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν τον κόσμο τότε να ξεσηκωθεί. Ναι, η Ελληνική Επανάσταση του 1821... μπορούμε να πούμε είναι η επίσημη αφετηρία του κυπριακού εθελοντισμού στην νεότερη εποχή. Πριν από το 1921 υπήρχε ακόμη μία παρουσία. Είχαμε έναν Κύπριο Λευκοσιάτη, τον Ιωάννη Καρατζά, που ήταν μέσα στη στενή ομάδα των συνεργατών του Ρίγα Φεραίου, που είχε και το ίδιο τραγικό τέλος μαζί με τον Βέλεστη Λίστ, ο Βελιγράδι, το 1798. Οι Έλληνες Κύπροι ουσιαστικά δεν ξεσηκώθηκαν το 25 Μαρτίου του 1821. Αλλά ακολούθησαν όμως την τύχη του υπόλοιπου ελληνισμού. Είχαν φτάσει πριν από την Ελληνική Επανάσταση τα μηνύματα εδώ. Η Φιλική Εταιρεία είχε στείλει εκπροσώπους της, αποστόλους όπως τους έλεγαν, στο νησί. Υπήρχε μια συνεννόηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό και με άλλους προκρήτους. Και εκείνο που περίμεναν οι οργανωτές της Φιλικής Εταιρείας από το νησί μας ήταν να προσφέρουν χρήματα και εφόδια. Από αυτή την άποψη αυτό έγινε. Έστειλε και άντρες η Κύπρος τον ξεσηκωμό, ο οποίος εξελίχθηκε σχεδόν δεκαετής μέχρι το 1830. Και η Κύπρος είχε την τραγική τύχη να χάσει αρκετά τέκνα της, εκλεκτά τέκνα της, ανθρώπους της Εκκλησίας, δημογέροντες, από όλο το απλούς ανθρώπους του λαού, από όλες τις περιοχές της Κύπρου, στις σφαγές της 9ης Ιουλίου του 1821. Μπορούμε να πούμε αριθμό εθελοντών που συμμετείχαν στην Ελληνική Επανάσταση? Ναι, αν και είναι αρκετά δύσκολο, καθώς οι πηγές είναι σκόρφκες, δεν έχουν πλήρη κατάλογο. Mm-hmm. Τα επίθετα επίσης των Κυπρίων δεν ήταν αυτό που έχουμε σήμερα και μπορούμε να ξέρουμε με βεβαιότητα ποιος ήταν ποιος. Τα πλήστα επίθετα είναι Κύπριος, Κυπριώτης, Κυπρέος και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Ελάχιστη είναι με τον Καρπασίτης ή Παφίτης. Οι αγωνιστές, οι Κύπροι, υπολογίζονται του 21 από 400-600.
χωρίς να αποκλείεται να φτάνουν και τους χίλιους. Άρα ήταν σημαντική συμβολή της Κύπρου και στην Ελληνική Επανάσταση. Ναι. Αριθμητικά για μια Κύπρο που ήταν αρκετά ολιγάνθρωπη τότε, αρκετά σημαντική. Βέβαια δεν ήταν καθοριστική συμβολή στο πεδίο της μάχης. Ναι. Η πλήστη ήταν αυτό που λέμε άγνωστοι στρατιώτες, απλοί, ανώνυμοι. Είχαν πάει σε μικρή ηλικία στην Ελλάδα. Δεν είχαμε γνωστούς, ελάχιστους. Είχαμε και αξιωματικούς, είχαμε και ανθρώπους που διακρίθηκαν. Αλλά οι περισσότεροι ανοίγαν στην μάζα των ανωνύμων. Ποια κατάσταση επικρατούσε το 1821 εδώ στην Κύπρο? Υπήρχε ένας αναβρασμός. Είπαμε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, σύμφωνα και με τα έγγραφα που έχουν δημοσιευτεί από τη Φιλική Εταιρεία, αλλά και με την ισχυρή παράδοση που υπάρχει στον τόπο, ήταν μέλος της Φιλικής Εταιρείας, είχε προσεγγιστεί. Υπάρχει κάτω από το Παγκύπριο Γυμνάσιο η κρύπτη των φιλικών που κατά την παράδοση συνέδεε με την Αρχιεπισκοπή και εκεί γίνονταν οι συναντήσεις. Είχε έρθει ένας ανιψιός του από την Ελλάδα και έφερε προκηρύξεις επαναστατικές και μοίρασε στον πληθυσμό. Είχαν φτάσει σε κάποια στιγμή και τα μαντάτα από τον ξεσηκωμό στις παραδουνάβιες ηγεμονίες του Φεβρουάριο, στο Μοριά, στην Πελοπόννησο τον Μάρτιο. Και βέβαια αυτά προσπάθησε να τα καταστήλει αυτή την ανησυχία ο Αρχιεπίσκοπος τότε Κυπριανός. Έβγαλε μια εγκύκλιο ζητώντας να αφοπλιστεί ο κόσμος, να παραδώσει όσοι είχαν όπλα. Τελικά όμως δεν απεφεύχθη η σφαγή και υπάρχει το τι έγινε ακριβώς, το ξέρουμε λίγο πολύ όλοι με αυτό το ποίημα του Βασίλη Μιχαηλίδη που έχει αποτυπώσει στο συλλογικό μας υποσυνείδητο τις σφαγές της 9ης Ιουλίου. Μάλιστα. Υπάρχει και μια παράδοση που λέει ότι το 1821 έφτασε στις αχτές της Λαπίθου ένα καράβι με καπετάνιο τον Κωνσταντίνο Κανάρη. Αυτό αληθεύει ή είναι απλά μια παράδοση? Είναι ο εκ Λαπίθου συνάδελφος ιστορικός, μακαρίτης δυστυχώς πια, ο Κώστας ο Κύρης, το χαρακτήριζε αυτό ως ισχυρή παράδοση. Μέχρι την τουρκική εισβολή υπήρχε το σπίτι στις πάνω ενορίες της Λαπίθου όπου κατά την παράδοση είχε διανυχτερεύσει και όλας είχε φιλοξενηθεί ο Κανάρης. Η παράδοση αυτή η οποία καταγράφεται και σε βιβλιογραφία. Απλώς η πρώτη αναφορά που βρίσκουμε το 1888 λέει ότι ο Κανάρης ήρθε, αποβιβάστηκε στον Άγιο Σέργιο, οριότερα της αμοχώς του, και μετά είτε ήρθε πεζός στη Λευκοσία και από εκεί συνέχισε τον δρόμο για τη Λάπιθο, όπου συνάντησε τη Λευκοσία τον Αρχιεπίσκοπο δηλαδή, είτε με το καράβι έφτασε στη Λάπιθο. Ήταν έντονη παράδοση, ξέραμε ότι ήταν στην ασπρόβληση, λίγα σε εκατοντάδες μέτρα πιο πέρα είχε γίνει η τουρκική απόβαση το 1974. Και μαζί του πήρε, λέει ο Κυπριάδης, ο οποίος του μνημονεύει αυτό το 1888, τροφές, εφόδια, νερό, ζώα και αρκετούς Κυπρίους οι οποίοι τον ακολούθησαν στο ξεσηκωμό. Και ενώ το 1821 είχαμε αυτή την μικρή, θα λέγαμε, συμμετοχή Κυπρίων, στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 έχουμε μια μαζική κυπριακή εθελοντική συμμετοχή στον πόλεμο. Τι ήταν αυτό που οδήγησε σε αυτή την αλλαγή και σε αυτή την εξέλιξη? Και η συμβολή του 21 στο 1821 μπορεί να είναι μικρή αριθμητικά, αλλά είναι τεράστια συμβολικά. Ναι. Καταρχάς αλλάζει, μπαίνουμε στην εποχή της νεωτερικότητας. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ευκολία συγκοινωνίας. Και κυρίως βέβαια το 1878 έρχονται οι Βρετανοί. Έχουμε αλλαγή κυριαρχίας, έστω και αν δεν είναι νομότυπη με το διεθνές δίκαιο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία τύπης κρατά την Κύπρο μέχρι το 1914, αλλά το 1878 οι Βρετανοί παίρνουν την Κύπρο με εκείνο το περίεργο καθεστώς της ας πούμε ενίκη αγοράς. Οπότε
τα πράγματα γίνονται πολύ πιο, οι Βρετανοί πιο φιλελεύθεροι. Mm-hmm. Και υπάρχει τακτική συγκοινωνία πια. Στα τέλη του 19ου αιώνα, έστω μια φορά την εβδομάδα, υπάρχει ένα ατμόπλιο το οποίο προσεγγίζει στη συνέχεια τα λιμάνια της Αιγύπτου. Mm-hmm. Είναι πιο εύκολο να ταξιδέψει κανείς να πάει στην Ελλάδα. Υπήρχε μια συνεχής ροή κατάταξης εθελοντών και στις προηγούμενες επαναστατικές κινητοποιήσεις. Και το 1854-56 στον Κρημαϊκό Πόλεμο και το 1866 στην Μεγάλη Κρητική Επανάσταση στο Αρκάδι. Έχουμε πληροφορίες για τρεις μαρτυρίες, έχουμε τα ονόματα, για τρεις Κυπρίους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην Κρήτη. Έχουμε ομάδες εθελοντών, 100-150 πρόσωπα και το 1878 και το 1880 και το 85-86 σε επιστρατεύσεις. Και ο πρώτος πόλεμος, ο μεγάλος που γίνεται στο 19ο αιώνα μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, είναι αυτός που έχει περάσει στην ιστοριογραφία ως ατυχής, ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897. Τότε έχουμε μαζική κατάταξη, έχουμε χίλιους Κυπρίους, έχω δημοσιεύσει τα ονόματα περίπου 800 και μεγάλη υπόθεση, ξέρουμε και ποιοι είναι. Για τότε ναι, ο αριθμός να είναι τόσο μεγάλος, έτσι. Και είναι πραγματικά εκπληκτικά μεγάλος, καθώς ο πόλεμος κράτησε μόλις ένα μήνα. Δηλαδή, εάν συνέχιζε, θα είχαμε ακόμη περισσότερους. Τότε έχουμε για πρώτη φορά και μια μαζική αναχώρηση. Είχε να βλωθεί ειδικό ατμόπλιο, το οποίο πήρε μαζί στον Πειραιά περίπου 550 εθελοντές. Οπότε είναι και αυτός ένας λόγος, δηλαδή υπήρχε και ευκολία μετάβασης στον πόλεμο. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι πήραν μέρος στον πόλεμο και αρκετοί αθλητές όπως ο Αναστάσιος Ανδρέου, για τον οποίο μας μιλά ο εγγονός του, ο κύριος Τάσος Ανδρέου. Θα περάσουμε να δούμε το βίντεο και θα επανέλθουμε για να σχολιάσουμε έτσι αυτή την συμβολή των αθλητών στον πόλεμο του 1997. Καταρχήν θα θέλαμε να μας πείτε πώς ξεκινά η ιστορία του Αναστάσιου Ανδρέα, που ήταν ο παππούς σας. Η ιστορία ξεκινά από τους Παγκύπριους Αγώνες του 1896, που ήταν μια πρωτοβουλία του σχοράρχη και μεγάλης μορφής της Κύπρου στα χρόνια εκείνα του Ανδρέα Θεμιστοκλέου, όπου ο Αναστάσιος Ανδρέα έλαβε μέρος στους αγώνες και ήρθε πρώτος με 4 νίκες. Και μετά τον έστειλα στην Αθήνα, στους Πανελλήνιους, στους οποίους εκέρδισε πρώτη νίκη στα 110 με εμπόδια, έναν άθλημα το οποίο ο ίδιος δεν γνώριζε, γιατί δεν υπήρχε στην Κύπρο. Παρ' όλα αυτά επρόδευσε και έμεινε στους Ολυμπιακούς του 1896, όπου ήρθε τρίτος, στους αγώνες πάλι των εμποδίων, και εκεί είχε επαφή με διάφορους. Για παράδειγμα, γνώρισε τους πρίγκιπες, τον Γεώργιο και τον διάδοχο Κωνσταντίνο. Γνώρισε τον Σπυρίδων Αλάμπρου, ο οποίος ύστερα ήταν ένας από τους πρωτοστάτες στον πόλεμο του 97 για τον εθελοντισμό κλπ. Πιστεύετε λοιπόν ότι αυτό ήταν που έδωσε κίνητρο στον παππού σας να λάβει μέρος στον πόλεμο του 97? Πρέπει, διότι όλα γίνονταν στο όνομα της Ελλάδας και της Ένωσης. Και δεν είναι τυχαίο ότι από τους αθλητές πρωταθλητές των Παγκυπρίων, πέραν του Αναστάση Ανδρέου, ο Ποδαρόπουλτος και ο Νικολαίδης επήγαν και εκείνοι εθελοντές το 1897. Άρα υπήρχε ένα γενικό κλίμα υπέρ της Ελλάδας που έσπρωξε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ιδιαίτερα είχαν σχέση με τον αθλητισμό να λάβουν μέρος στον πόλεμο του 1997. Το 1897, στις 7 Μαρτίου, έφυγε η πρώτη ομάδα εθελοντών για τον πόλεμο. Μάλιστα έναν έγγραφο που βρήκε ο καλός μου φίλος, ο καθηγητής ο Πέτρος Παπολιβίου, προς τον Σπυρίδων Αλάμπρου, γράφει ότι έρχεται μια ομάδα εθελοντών. Γράφει ο Νικλή Λανίδης στον Σπυρίδων Αλάμπρου, ο οποίος ήταν μια μεγάλη μορφή του ελληνισμού της εποχής εκείνης και ήταν πρωθυπουργός κλπ, ότι έρχεται η πρώτη ομάδα εθελοντών με επικεφαλή στον Αναστάση Ανδρέου. Έφτασα στην Ελλάδα, μπήκα στα διάφορα τάγματα. Ο παππούς μου πήγε στο τάγμα του Τερτύπη,
έγινε υπαξιωματικός 19 και έλαβε μέρος σε μάχες πολύ σημαντικές, τις πιο σημαντικές του ατυχούς ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897, στη μάχη του Ζωμοκού, του Δεβέ Φούρκα και των Φασάλων. Εσείς μέσα από τις ιστορίες που ακούγατε, ποιες συνθήκες επικρατούσαν τότε στον πόλεμο? Δηλαδή σίγουρα πέρασε δύσκολα χρόνια από αυτούς εκεί, έτσι? Δύσκολα και στην Κύπρο, δύσκολα και στην Ελλάδα, διότι πρέπει να σκεφτούμε κοινωνικά τι ήταν η Κύπρος την εποχή εκείνη. Τότε. Που βασίλευε η εκμετάλλευση, η τοκογλυφία, συνθήκες τέτοιες. Στην Ελλάδα πήγα στον πόλεμο ουσιαστικά προετοίμαστη. Υπήρχαν κάποιοι στην Ελλάδα τότε οι οποίοι έσπρωχναν τα πράγματα σε πόλεμο με την Τουρκία, ενώ ουσιαστικά η χώρα ήταν απροετοίμαστη για να λάβει ένα τόσο σκληρό καθήκον, και βέβαια το αποτέλεσμα ήταν περίπου προδιαγραμμένο. Ναι. Ήρθα στον πόλεμο και αυτό ονομάστηκε και ατυχής, ήταν κάτι το οποίο στιγμάτισε κυριολεκτικώς τις ψυχές όλων των πατριωτών της εποχής εκείνης. Και στην Κύπρο είχε τρομακτικό αντίκτυπο η ήττα του 1897. Βεβαίως η ρεβάνς ήρθε ύστερα με τον Βενιζέλο και με τους Νικηφόρους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-13. Πόσο χρόνο ήταν ο παππούς όταν πήγε? 20 ετών. Γεννήθηκαν το 1877 στη Λεμεσό. Η οικογένεια εδώ πώς πήρε αυτή την απόφασή του? Περήφανα. Ήταν καμάρι για μια οικογένεια ένας να κάνει οτιδήποτε για την Ελλάδα. Ναι. Ξέρετε, ήταν εποχές που πίστευα σε κάτι. Δεν όπως σήμερα. Που η μοναδική αξία είναι η κοινωνική και η οικονομική ανέλυξη. Ναι. Πίστευα σε κάτι. Τώρα, πολλές φορές σε υπερβολικό βαθμό. Αλλά πίστευα. Αυτό είναι το σημαντικό. Όταν επέστρεψε πίσω στην Κύπρο, αναγνωρίστηκε ο παππούς? Επέστρεψαν δηλαδή απογοητευμένοι λόγω της κατάστασης, αλλά τους υποδέχτηκε ο κόσμος με πολύ αγάπη, διότι θεώρησαν ότι έκαναν το καθήκον τους απέναντι στην πατρίδα. Και ήταν άτομα τιμημένα κατά κάποιον τρόπο. Δηλαδή αναγνωρίστηκε αυτό που είχαν κάνει στον πόλεμο εδώ στην Κύπρο? Στην προκειμένη περίπτωση του Αναστάση Αντρέου, παραπάνω αναγνωρισμένες ήταν και οι επιτυχίες του στον αθλητισμό. Ήταν γνωστός, ήταν τροποντινά πεντέτα της εποχής λόγω του αθλητισμού. Οπότε οπωσδήποτε θα αναγνωρίστηκε και η συμμετοχή του στον πόλεμο, αλλά είχε τη σκιά του αθλητισμού που βάραινε ακόμα παραπάνω, τον πρωταθλητή. Όταν επέστρεψε, φαντάζομαι ότι έφτιαξε τη ζωή του, δημιούργησε οικογένεια. Με τι ασχολήθηκε? Ήταν λογιστής σε μεγάλη βιομηχανία, ενηθεύτηκε, έκανε 3 παιδιά και έζησε σε όλο τον βίο μέχρι το 1947 στη Λεμεσό. Αντιμετώπισε και στερήσεις πολλές. Εσείς ως εγγονός του Αναστάσιου Ανδρέου, πώς νιώθετε με όλα αυτά που έχει κάνει ο παππούς? Δεν ξέρω τι να σας πω, διότι δεν τον έζησα. Οπωσδήποτε είναι ενδιαφέρον, διότι έχω έναν ενδιαφέρον στη ιστορική έρευνα και είναι και τούτο ένα κομμάτι. Αυτό ήταν το κινητρό σας? Ίσως. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, ούτε να το διαψεύσω. Πιθανόν. Από τι να ξεκίνησε το ενδιαφέρον? Γιατί όταν ασχολείται κάποιος με τα δικά του, να επεκτείνεται ο κύκλος των ενδιαφερόντων του και σε άλλους τομείς της ιστορίας. Mm-hmm. Εσείς πιστεύετε ότι ο κάθε νέος, και όχι μόνο, θα έπρεπε να γνωρίζει για αυτούς τους ανθρώπους που κάποτε πολέμησαν, για κάποιες αξίες που, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, δεν υπάρχουν σήμερα? Δεν ξέρω αν πρέπει να ξέρει τα άτομα, αλλά να ξέρει τουλάχιστον τις ενέργειες ομάδων ανθρώπων, ότι πίστευα σε κάτι. Σήμερα πιστεύω το πρόβλημα που έχει η ροή, το ξανάπαμε, για το να πιστεύει σε κάτι. Ας ήξεραν τουλάχιστον ότι κάποιοι έβαζαν στην πάντα τα όποια προσωπικά τους συμφέροντα και προσπαθούσαν να καταφέρουν κάτι για τον τόπο. Σωστό λαθασμένο δεν το συζητώ. Και αυτό που κρατάμε από τα όσα μας είπε ο κύριος Αναστάσιος Ανδρέου είναι ότι για την οικογένεια τότε ήταν καμάρι που ο γιος τους και αθλητής πήγε να πάρει μέρος στον πόλεμο. Ναι, και επειδή γνωρίζω αρκετά χρόνια τον Τάσο τον Ανδρέου, ο οποίος είναι εξαιρετικός φίλος και πολύ καλός συλλέκτης και μας βοηθά όλους εμάς τους ιστορικούς της έρευνές μας, είναι τον καμαρώνει και ο εγγονός του. Ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή για κάθε οικογένεια να έχει έναν εθελοντή στην οικογένεια.
ο βασικός λόγος που πήγαιναν οι εθελοντές ήταν να βοηθήσουν την μητέρα πατρίδα, να βοηθήσουν την Ελλάδα. Ναι. Να εκδηλώσουν έτσι την αγάπη τους για την Ελλάδα και τον πόθο τους για την Ένωση. Και είναι εκπληκτικό αυτή η περίπτωση του Αναστάση του Ανδρέου, του Χαράλαμπου του Νικολαίδη, ενός πολύ μεγάλου αθλητή της Λευκωσίας, του πατέρα του Διαγόρα Νικολαίδη, του γνωστού γυμναστή του Παγκυπρίου και παππού του Πάμπη του Νικολαίδη, του γιατρού. Αυτοί οι κορυφαίοι αθλητές πήγαν στον πόλεμο του 97, καθώς είχε ξεκινήσει ήδη η αθλητική κίνηση στην Κύπρο από το 1892. Και αυτή η αθλητική κίνηση και αυτή ήταν στην υπηρεσία του αλυτρωτισμού, της ενωτικής ιδεολογίας. Και πρέπει να το πούμε, μου δίνεται ευκαιρία, ότι ο πιο παλιός μας αθλητικός σύλλογος, ο γυμναστικός σύλλογος Ολύμπια, ο Βασιό, που ο Αναστάσιος Ανδρέου ήταν ένα σπουδαίο μέλος του, είναι ένας από τους πιο παλιούς του συλλόγους του ελληνισμού. Παλιότερος ήταν ο Πανελλήνιος Αθηνών, ο ιστορικός σύλλογος της Αθήνας, που αργότερα διασπάστηκε και σε εθνικό γυμναστικό σύλλογο, ο Πανιώνιος της Σμύρνη και μετά είναι το Βασιό. Δηλαδή η υπόλοιπη Ελλάδα δεν είχε σωματεία, αλλά έγινε πρώτα στην Λεμεσό και ακολούθησε βέβαια η Λευκωσία. Και είναι πολύ σημαντικό ότι ο Αναστάσης Ανδρέου, ένα χρόνο πριν να πάει να πολεμήσει, από όλο τον υπόδηλο ελληνισμό, η Ελλάδα ήταν τότε μέχρι τη Λάρισα, από όλο τον υπόδηλο ελληνισμό, ένας μόνο πήρε μέρος στην πρώτη Ολυμπιάδα του 1896 και αυτός ήταν ο Αναστάσης Ανδρέου. Μάλιστα. Και από τον πόλεμο του 1997 θα πάμε στον Μακεδονικό αγώνα, όπου η συμμετοχή των Κυπριών ήταν πάρα πολύ μικρή, ως ελάχιστη, έτσι. 8 ναι. Ήταν αυτοί που έλαβαν μέρος. Ναι, ναι. Και μάλιστα αυτούς δυσκολευτήκαμε και πολύ να βρούμε τα ονόματά τους, να τους εντοπίσουμε. Ήταν, παρότι που κράτησε 4 ολόκληρα χρόνια ο Μακεδονικός αγώνας, από το 4 από τον θάνατο του Παύλου Μελά μέχρι το 1908, σε αντίθεση με τον Ελληνοτουρκικό που μόλις κράτησε ένα μήνα, ήταν ένας αγώνας με αρκετές ιδιοτυπίες. Ήταν αντάκτικο. Η συμμετοχή γινόταν σε μικρές ομάδες. Ναι. Οι οπλαρχηγοί κυρίως ήταν κριτικοί, οπότε επέλεγαν συμπατριώτες τους. Παρ' όλα αυτά όμως, με αυτή την άποψη, οι 8 είναι αρκετά μεγάλος αριθμός. Και ήταν ένας από την Πέγια, έχουμε δύο από την Ασγάτα, ο πιο παλιός είναι ο Κώστας Λοΐζου Βραχίμης από το Βαρόσι, από την Αμόχωστο, του πολύ σπουδαίος και αυτός, και πήγε και στους επόμενους πολέμους. Ήταν ο Αριστίδη Τζάμαλης από τη Ομάσαρη, αργότερα στην Πάφο. Και υπήρχε ακόμη ένα πρόβλημα. Εκείνη τα χρόνια του Μακεδονικού αγώνα υπήρχε εδώ το αρχιεπισκοπικό ζήτημα. Ένας δεκαετής, σχεδόν εφήλιος, ήταν κενός αρχιεπισκοπικός θρόνος. Υπήρχε ιέρηδα μεταξύ των δύο Μητροπολιτών, ποιος θα τον καταλάβανε. Υπήρχε μια έντονη αντιπαράθεση και αυτός ήταν πιθανολογό και ένας από τους λόγους που δεν είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Πάντως υπήρχε διάθεση, όμως ήταν εξαιρετικά δύσκολο και να φτάσουν στην Αθήνα, αλλά από εκεί πέρα να πάνε στην Μακεδονία. Μάλιστα. Ο γνωστότερος, και νομίζω θα συμφωνείτε μαζί μου, Μακεδονομάχος είναι ο Γεώργιος Αργυρίου Κυπρέος, ο οποίος καταγόταν από την Επέγεια της Πάφου, ο οποίος στρατολογήθηκε στην ηλικία των 17 ετών. Ο καπετάν Γιώργης, όπως τον έλεγαν, έγινε γνωστός στο Πανελλήνιο όταν τον ανακάλυψε ο μεγάλος φίλος της Κύπρου, Φρέντι Γερμανός, και τον έκανε γνωστό στο Πανελλήνιο στην ασπρόμαυρη ελληνική τηλεόραση της δεκαετίας του 1970. Για τον καπετάν Γιώργη, λοιπόν, μιλά στην κάμερα της εκπομπής μας η κόρη του, κυρία Σούλα Μανώλη. Ο γνωστότερος Κύπριος Μακεδονομάχος είναι ο Γεώργιος Αργυρίου Κυπρέος από την Πέγια της Πάφου, που διακρίθηκε στην περιοχή μοναστηρίου Μοριχόβου ως ομαδάρχης στα σώματα των Εμμανουήλ Κατσίγαρη, Παναγιώτη Γερογιάννη και Γεώργιου Βολάνη, αντί όταν στρατολογήθηκε το 1906, ήταν μόλις 17 χρονών. Κύριο κίνητρο για τη στράτευσή του θεωρεί το θάνατο του Παύλου Μελά, που συγκλώνησε τους Πανέλληνες και τους έκανε να αναρωτηθούν τι συμβαίνει στη Μακεδονία. Έγινε γνωστός Πανελληνίος με τις εκπομπές του Φρέντι Γερμανού στην ελληνική τηλεόραση τη δεκαετία του 1970. Αν σου θυμίσει τίποτα πρόσωπό της, ποια νομίζεις ότι είναι?
Ποια είναι η κυρία αυτή? Είναι η κόρη του Παύλου Μελά. Η κόρη του Παύλου Μελά. Κόρη του Παύλου Μελά. Ο Αργυρίου μετά τους Βαλκανικούς πολέμους εγκαταστάθηκε στο Κυλκής, όπου έζησε μέχρι το θάνατό του το 1977. Όταν αποστρατεύτηκα το 2013 από το πήρα το πολιτήριο στην Αθήνα, σκέφτηκα, πήγα μάλιστα στην Ομαρχία να υπογράψω το διαβατήριο μοναχείο. Σκέφτηκα ύστερα, βρε Γιώργη, είπα, αυτά τα μέρη τα οποία έχεις στο σωέμα και πολέμησες και τα ελευθέρωσες, δεν πρέπει να τα φυλάξουμε. Πήγα στην εστία, τότε ο κύριος που έβγαλε την εστία ήταν η Κυπρέος αυτής. Πάντα και είναι η εστία. Του λέω, πατρέ, ότι εγώ έτσι και έτσι είπα και σκέφτομαι να πάω κάτω στη Μακεδονία, του λέω, να φυλάξουμε τα κεκτημένα. Μπράβο ρε πατριώτη, μου λέει, μου έδωσε το χέρι του, χαιρέτησε. Τι γίνεται, μου λέει, κάτω είναι και ο Σοφούλης γενικός διοικητής Μακεδονίας τώρα. Ο Σοφούλης τότε. Δεν με το πείσαι, ακούτε. Ναι, βέβαια, ήταν και αυτός αγωνιστής. Απ' τη Σάμο, Καλλιτάρη κλπ. Πήγα εκεί, μόλις πήγα στο Σοφούλη, το γνώριζα φυσικά. Πήγα εκεί, του λέω, θα πάω κατά τη Φλόρα να τη δω εκεί που έκανα στον αγώνα. Σκέφτηκε. Όχι, Γιώργη. Στο Κυλκής θα πας, εκεί είναι τα τρωτά σύνορά μας. Ο Δήμος Κυλκής μάλιστα, θέλοντας να τον τιμήσει για την προσφορά του, έδωσε το όνομά του σε έναν κεντρικό δρόμο της πόλης. Ο Δήμος Κυλκής τιμά το Μακεδονομάχο Γεώργιο Αργυρίου, που ήρθε από την Κύπρο στις αρχές του αιώνα μας, στη Μακεδονία, για να βαδίσει στα ίχνη του Παύλου Μελά και να ανταργαθήσει στους πολέμους του 1213. Εμείς, οι Μακεδόνες, δεν ξεχνάμε ότι αν είμαστε σήμερα ελεύθεροι, το χρωστάμε σε εκείνον και στους άλλους καπαγιώργηδες που δεν βρίσκονται πια στη ζωή. Εκείνοι άνοιξαν τον δρόμο και αυτός ο δρόμος δεν μπορεί παρά να μας οδηγήσει και στη λευτεριά της πατρίδας του, που σήμερα πια είναι πατρίδα όλων μας, της Κύπρου. Με την αγάπη και την ευγνωμοσύνη όλων των κατοίκων του Κυλκής, υπογραφή ο Δήμαρχος Κυλκής Νίκος Αγγελίδης. Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Μακεδονομάχος Γεώργιος Αργυρίου Κυπρέος από την Πέγια της Πάφου εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Κυλκής, όπου εκεί έζησε μέχρι το θάνατό του το 1977. Εκεί παντρεύτηκε και απέκτησε 9 παιδιά. Εμείς συναντήσαμε την κόρη του κυρία Σούλα Αργυρίου, η οποία μας άνοιξε την καρδιά της και μας μίλησε για τον αγωνιστή, τον πατέρα, αλλά και τον άνθρωπο Γεώργιο Αργυρίου Κυπρέου. Να σου πω την αλήθεια, οι ιστορίες του παππού και μπαμπά μου ήταν πάντα σεβαστές και πάντα τις ακούγαμε με ησυχία, με στο σπίτι, με αυτό, γιατί ήταν ιστορίες πραγματικές, ναι. Όχι ιστορίες πολέμου, κάποιου πολέμου. Ήταν πραγματικές ιστορίες. Πράγματα τα οποία έζησε ο ίδιος. Ναι, τα είχε ζήσει ο ίδιος και τα έλεγε και παραστατικά. Ο ίδιος ο μπαμπάς μου όταν μας τα έλεγε, τα ένιωθε. Αυτό ήταν που μας μετέδωσε και εμάς την αγάπη για τον πόλεμο και για το αυτό. Γιατί ήταν όλα με αγάπη καμωμένα. Πώς ο πατέρας σας, Γεώργιος Αργυρίου, αποφάσισε να πάει να πολεμήσει στον πόλεμο της Μακεδονίας? Ήταν μαθητής, λέει. Δηλαδή 17 χρόνων. 17 χρόνων. Και διάβαζε στην εφημερίδα ότι έχει πόλεμο στην Ελλάδα. Και το σκάσε. Έφυγε κρυφά από την Κύπρο, ούτε διαβατήριο, ούτε εισιτήριο. Η καταγωγή του ήταν από την Πέγια. Πέγια, ναι. Και φεύγει κρυφά και πάει να πολεμήσει. Ναι. Πολεμάει και σε ένα ρεπό του πολέμου έρχεται πάλι πίσω.
Πότε επιστρέφει πίσω στην Ελλάδα ο πατέρας σας? Βρήκε ένα παλιό πλοίο, λέει, που έφευγε και πήγαινε στην Ελλάδα και διάβασε σε εφημερίδα κυπριακή ότι συνεχιζόταν ο πόλεμος πάνω στη Μακεδονία και τα παρέτησε ό,τι έκανε και έφυγε πάλι. Και έμεινε στη Μακεδονία, τον έφαγε η Μακεδονία. Προχθές που σκεφτόμουν έτσι καλά για τον μπαμπά, λέω καλύτερα που δεν ήρθε μαζί μου, γιατί εδώ θα πέθαινε σαν ένας μετανάστης, να πούμε. Έφυγε από την Κύπρο, ξαναήρθε και ήρθε να πεθάνει. Ενώ στο Κυλκής με τιμές πέθανε. Τον βάλαν τη στολή, τη Μακεδονομάχου, την οποία μόλις την είδανε οι συνάδελφοι που ζούσανε, είπαν στους αδελφείς μου, όχι, αυτή τη στολή θα την βάλουμε στο μουσείο στη Θεσσαλονίκη. Εκεί στο μουσείο της Θεσσαλονίκης υπάρχει η πραγματική στολή που φορούσε. Ο πατέρας σας, κυρία Σούλα, είχε συναντήσει στο Κυλκής και τον Κυριάκο Μάτση. Πήγαινε στο Κυλκής και έβρισκε τον μπαμπά και μιλούσαν μαζί αυτά. Τα έχει γραμμένα ο αδερφός του Μάτση, ο Γιαννάκης, γιατί ο μπαμπάς έλεγε του Κυριάκου, «Κυριάκο παιδί μου, μη χτυπήσετε με την αιώκα τους Εγγλέζους. Οι Εγγλέζοι είναι άτιμοι ράτσα. Μπορεί να είναι καλοί, αλλά είναι και άτιμοι ράτσα. Δεν θα το θυμούνται σε όλη τους τη ζωή ότι τους χτυπήσατε και δεν θα σας το συγχωρέσουν, ορίστε. Μας φέρανε τους Τούρκους». Για τις συνθήκες που επικρατούσαν ενώ πολεμούσε ο πατέρας σας στους διάφορους πολέμους, σας μίλησε ποτέ? Δηλαδή μίλησε για το φόβο που ένιωθε, για τις μάχες που έγιναν? Δεν ένιωθε φόβο. Ποτέ ότι δεν ένιωσε τον φόβο, λέει. Και μας έλεγε ποτέ να μην λέτε φοβηθήκαμε. Εδώ στην Κύπρο τον έχουν αναγνωρίσει? Οι Κυπραίοι? Ναι. Όχι. Στο Κυλκής? Και τον αναγνωρίζω. Εκεί ιδίως τώρα, ύστερα που βάλαν και την ταμπέλα οδός Γεωργίου Αργυρίου, βάλαν όμως και το «Η Κυπραίου». Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ όταν την είδα. Το ωραίο, όλο το σπουδαίο εκείνη την ημέρα ήταν ότι είπανε, να πούμε, πολέμησε ένα ελευθερό στο Κυλκής και έμεινε εδώ στο Κυλκής και φωνάζει μια κοπελίτσα μεγάλη, έτσι, στην ηλικία σου μπορεί, και ωραία ψηλή, από την άλλη μεριά, όλοι εμείς εδώ στο Κυλκής που ήμασταν τότε μικρά παιδάκια, από τον Μαρβαγιώργη ζήσαμε. Ήταν το καλύτερο μνημόσυνο για τον Μαρβαγιώργη. Της λέω, μπράβο κοπέλα μου. Ναι, μου λέει, ήμασταν μικρά παιδάκια και λεχτινούσαμε. Και λέγαμε, θα πάμε στον Μαρβαγιώργη να φάμε. Και πηγαίναμε, λέει, στο σπιτάκι του μπαμπά σου και πάντα βρίσκαμε κάτι να φάμε και επιζήσαμε εμείς εδώ στη γειτονιά, λέει, η μικρή, από τον πατέρα σου. Και έτσι ήταν δυο φορές νικητής ο μπαμπάς. Μια φορά στον πόλεμο και μια φορά στη ξηρά που τάρισε τα παιδάκια. Και αυτό φυσικά που πρέπει να κρατήσουμε είναι αυτό που είπε στο τέλος, ότι ο πατέρας της ήταν δύο φορές νικητής.
Ήταν πολύ μεγάλη φυσιογνωμία. Έχω μιλήσει στο Κιλκίς στα τέλη της δεκαετίας του 1990 πριν να επιστρέψει στην Κύπρο. Εκεί όντως, και έχει δίκιο η κυρία Σούλα, τον τιμούν, τον θυμούνται. Ο καπιτάν Γιώργης είχε το προνόμιο να είναι ο τελευταίος μακεδονομάχος που έφυγε από τη ζωή. Έδωσε πολλές συνεντεύξεις σε περιοδικά της Θεσσαλονίκης, έβγαλε ένα μικρό βιβλιαράκι. Του αφιέρωσα το πρώτο μου βιβλίο το 1996. Έχω γράψει γι' αυτόν αρκετά και μου έχει κάνει εντύπωση ότι από ό,τι ξέρω η γενέτειρά του δεν το έχει αφιερώσει ούτε ακόμη ένα οδονίμιο. Δεν είναι αυτό το οδονίμιο. Είναι και το παράπονο της κυρίας Σούλας, διότι έκανε τόσα πράγματα αυτός ο άνθρωπος και είναι κρίμα να μην το γνωρίζουμε καν ότι έκανε όσα έκανε. Και όμως πρόσφερε πάρα πολλά. Έχασε παιδί στον εμφύλιο, δεκαετία του 40. Ήταν από τους μεγαλύτερους κτηνοτρόφους στην περιοχή. Ναι. Γι' αυτό τάιζε κόσμο. Και είναι εκπληκτικό πως ο δεσμός είχε με την Κύπρο. Αγαπούσε την Κύπρο παρότι που έζησε μακριά της 70-60 χρόνια από τη ζωή του. Πέθανε μια μέρα μετά το θάνατο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στις 4 Αυγούστου του 1977. Όταν έμαθε το νέο, στενοχωρήθηκε πολύ και έφυγε ακριβώς την επόμενη. 8 Κύπροι Μακεδονομάχοι. Στους Βαλκανικούς πολέμους ο αριθμός αυξάνεται κατά πολύ. Τι ήταν αυτό που οδήγησε σε αυτή την μεγάλη συμμετοχή? Είναι κανονικός πόλεμος. Πάλι οι Βαλκανικοί πόλεμοι τους γιορτάσαμε πριν 2 χρόνια, τα 100 τους χρόνια, τον αιώνα συμπλήρωσης. Ήταν ο πρώτος νικηφόρος πόλεμος του ελληνικού στρατού. Επομένως υπάρχει πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή. 3 εβδομάδες μετά την έναρξη των πολέμων απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη. Υπήρχε ένα φοβερό πάθος για να πάνε στον πόλεμο. Και βέβαια καθοριστικός παράγον ήταν και ο θάνατος του Χριστόδου Λουσόζου σε μάχη τον Δεκέμβριο του 12, το οποίο έσπρωξε ακόμη περισσότερο κόσμο να καταταχθεί στον ελληνικό στρατό. Μιλάμε για 1500 με 1800 και αυτοί είναι μέτριοι υπολογισμοί. Έχουμε και εδώ συγκεντρώσει τα ονόματά τους. Είναι οι Κύπροι αγρότες, οι πλήστοι από όλες τις περιοχές, κυρίως από την επαρχία Λεμεσού και Πάφου. Υπάρχουν δόκιμοι της Μονής Κύκου, ο μετέπειτα ηγούμενος Κύκου Χρυσόστομος ήταν εθελοντής. Υπάρχουν δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί, πολλοί κόσμος. Υπάρχουν και 2 κοπέλες, νοσοκόμες, που είναι πρωτοφανές αυτό για να φύγει η γυναίκα το 1912. Ή μάλιστα η μία ήταν από τη Σάδα, ήταν από την Παφίτισσα, εργαζόταν εδώ στη Λευκοσία. Και έχουμε βέβαια και βαρύ φόρο αίματος. Έχουμε 55 Κυπρίους που έχασαν τη ζωή τους είτε στην Ήπειρο είτε στη Μακεδονία. Και επειδή αναφερθήκατε στον Χριστόδουλο Σόζου, μια πολύ μεγάλη μορφή της νεότερης κυπριακής ιστορίας, θα ήθελα να πάμε να παρακολουθήσουμε ένα σχετικό ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει για την μεγάλη αυτή μορφή. Ο Χριστόδουλος Σόζος αποτελεί μια μεγάλη μορφή της νεότερης κυπριακής ιστορίας. Η δραστηριότητά του πληθωρική, ως βουλευτής, ως δήμαρχος, ως δικηγόρος, ως συνιδρυτής του ΓΑΣΙΟ και της ατμοπλοϊκής εταιρείας Λεμεσού, αλλά και ως άνθρωπος. Έμελε όμως η μεγαλύτερη προσφορά ενός τόσο σπουδαίου ανθρώπου στην πατρίδα του να ήταν ο θάνατός του στον Πιζάνι, ως ενός απλού και ανώνυμου άγνωστου στρατιώτη ανάμεσα στους εκατοντάδες πεσόντες αξιωματικούς και οπλίτες του ελληνικού στρατού στους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-1913, του οποίου μάλιστα ο τάφος δεν βρέθηκε ποτέ. Χριστόδουλος Σόζος και Λεμεσός είναι βιοί παράλληλοι. Πάρα πολύ σωστός χαρακτηρισμός, γιατί η Λεμεσός επί Σόζου παίρνει τη μορφή που έχει σήμερα ουσιαστικά σε πάρα πολλούς τομείς, γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Σόζος αναλαμβάνει την πόλη το 1908 ως δήμαρχος, αλλά πριν λειτουργήσε ως βουλευτής του νομοθετικού σώματος Λεμεσού Πάφου. Και αφού είχε και εμπειρία πολλών άλλων πόλεων, όπως η Κυρίνια που εργάστηκε ως δικηγόρος, είχε μια παλκύπρια γνώση, μια στιγμή είχε και μια παγκόσμια εικόνα της πόλης που ήθελε. Γι' αυτό επέμενε πολύ η Λεμεσός να καταστεί σύντομα μια μεσογειακή
ευρωπαϊκή πόλη. Ποια ήταν τα σημαντικότερα έργα που έκανε κατά τη διάρκεια της θητείας του ως δήμαρχος ο Χριστόδουλος Σόζος εδώ στη Λεμεσό? Καταρχάς, έφτιαξε το παρελθόν με το μέτωπο της πόλης. Επέμενε πολύ η πόλη να βλέπει προς τη θάλασσα, γιατί μέχρι τότε η πόλη έβλεπε τα βουνά. Αυτός ήταν ο πρώτος που είχε ζητήσει να αλλάξει το παρελθόν μέτωπο έτσι ώστε η πόλη να βλέπει τη θάλασσα και η θάλασσα να βλέπει την πόλη. Γιατί το μέλλον της πόλης ήταν η θάλασσα. Επέμενε πάρα πολύ στο να δημιουργηθούν οι αποβάθρες της πόλης. Η πόλη φυσικά ήταν 1881, αλλά επέμενε ότι η Λεμεσός οφείλει να έχει αποβάθρες και αν θέλει να καταστεί πολύ σημαντική πόλη στη Μεσόγειο. Δημιούργησε στην πόλη υποδομές για την υγιεινή της πόλης, για την ίδρυυση της πόλης και κυρίως ασχολήθηκε πολύ με τον πολιτισμό. Φιλαρμονική. Το 1908 θέλει να φτιαχτεί η φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού, η οποία αντίνεται με ωραίες στολές, ούτε στην Αυστρία, να ίσως στη Βιέννη δεν θα υπήρχαν έτσι ωραίες στολές, να φέρει όργανα. Ήθελε να ακούγεται ο εθνικός ύμνος, όχι από την αγγλική μπάντα της εποχής, αλλά να ακούγεται από μια ελληνική, μια κυπριακή μπάντα. Και τι δεν τυχαίνει. Δημιουργεί ένα βοτανικό κήπο, στον χώρο που είναι εδώ το αρχείο, το Μουσείο της Πόλεως, είναι ο δημόσιος κήπος, είναι δημιούργημα του Χριστόδουλου Σόζου. Γι' αυτό και οι δημότες της Λεμεσού τον αγκάλιασαν τόσο πολύ, έτσι. Σαφώς και έγινε θρύλος. Δυστυχώς δεν είχε βρεθεί το ισορρός. Δηλαδή πεθαίνει στο Βυζάνι και δεν ξέρουμε πού έχει ταυτεί. Ξέρουμε ότι αυτός ο άνθρωπος πέρασε στη σφαίρα του θρύλου, αλλά τα έργα του είναι τόσο ανυπαρκτά που σήμερα όποιος περπατήσει στην πόλη ή θα περάσει μέσα από το δημόσιο κήπο, θα ακούσει τις φιλαρμονικές, όπως είναι πει ακόμα υπάρχουν πάσαλοι που έχουν στηθεί την εποχή του Σόζου. Η πόλη, σήμερα που αναπτύσσεται, βλέπουμε μια Λεμεσό, η οποία κάθε μέρα μας εντυπωσιάζει και εμάς που τη ζούμε. Γιατί κάθε μέρα είναι πρεμιέρα για την πόλη μας. Ο ιερικός θάνατος σφράγισε, γιατί υπάρχει μια φοβερή ρίση του Λορέντζου Μαβίλη που σκοτώνεται και αυτός πάλι απέναντι από εκεί που σκοτώνεται ο Σόζος, που λέει ότι τα μόνα πραγματικά ιδανικά που υπάρχουν είναι αυτά που υπογράφεις με το αίμα σου. Άρα λοιπόν, ό,τι πίστευε, το πραγματοποίησε και έφυγε 40 ετών. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε στο κλίμα εκείνης της εποχής. Πώς αποφάσισε ο Χριστόδουλος Σόζος να πάει να πολεμήσει, που δεν ήταν και ο μόνος έτσι, ήταν πολλοί αυτοί που τον ακολούθησαν. Ο Σόζος έγινε ο μεγάλος ήρωας της εποχής, όταν σκοτώνεται στον προφητηλία στο Μπιζάνι, τον Δεκέμβρη του 12. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι στην Κύπρο υπήρχε μια προδιάθεση σε πάρα πολλούς να βοηθήσουν την Ελλάδα στους αγώνες. Στον Σόζο ιδιαίτερα όμως υπήρχε μια οικογενειακή παράδοση. Από τον παππού στον πατέρα υπήρξαν εθελοντές των διαφόρων πολέμων. Οπότε αυτός έβλεπε τον εαυτό του ως μια φυσική συνέχεια αυτών του αλυτρωτισμού της Κύπρου. Η Λεμεσός εξακολουθεί μέχρι σήμερα να θυμάται αυτόν τον άνθρωπο, έτσι δεν είναι? Όταν γίνεται το μνημόσυνο του Σόζου στον Δημόσιο Κήπο, έρχονται τα σχολεία, γίνονται ομιλίες, γίνεται παρέλαση της φιλαρμονικής. Και πραγματικά ο Σόζος είναι ένα ζωντανό μνημείο της πόλης. Δεν είναι μόνο η υποτομή που υπάρχει στο δημόσιο κήπο, αλλά ο Σόζος παραμένει για μένα η σημαίνουσα προσωπικότητα της Κύπρου. Για το Χριστόδουλο Σόζο μας μίλησε και η αδελφότεχνη του, κυρία Σάντη Δίνονος, η οποία άκουγε για τα κατορθώματα του θείου της μέσα από τις ιστορίες που της έλεγε τόσο η μητέρα της όσο και οι θείες της. Η μητέρα μου ήταν η πιο μικρή αδελφή του, και μάλλον από τις θείες μου έμαθα πολλά. Ήταν πολύ ζωηρός. Ο πατέρας του ήταν πάρα πολύ αυστηρός, δεν τον άφηνε να βγει έξω τα βράδια και αυτός έφευγε κρυφά, δεν του δίνε το κλειδί και είχα μια οικιακή βοηθό που τον αγαπούσε πάρα πολύ. Έμενε το χέρι της μέρας σπάγκο και την άλλη άκρη του σπάγκου την έβγαζε έξω από το παράθυρο και όταν γύριζε τα βράδια ο Χριστόδουλος τραβούσε το σπάγκο. Αυτή ξυπνούσε και διάνοιγε την πόρτα. Τη μέρα που ο Χριστόδουλος Σόζος έπεφτε μαχόμενος στο ύψωμα του προφήτη Ηλία στην Ήπειρο, κατά τη διάρκεια μιας πονικής μάχης, η μητέρα του είχε ένα παράξενο περιστατικό.
ήταν του Αγίου Νικολάου και πήγε στο κημητήριο η γιαγιά για να ανάψει το καντήρι. Κρατούσε ένα μπουκάλι μεγάλη και όταν έφτασε στον τάφο έπεσε το μπουκάλι και σπάσε. Και έβαλε τα κλάματα η γιαγιά. Το λάδι χύθηκε όλο στο χώμα και λέει κάτι κακό θα συμβεί. Την άλλη μέρα έχει τηλεγράφημα ότι ο Χριστόδουλος Σόζος σκοτώθηκε την ημέρα του Αγίου Νικολάου. Ίσως την ώρα που έσπαζε το μπουκάλι, τα έσπαζε και η καρδιά του. Κανένα δεν ξέρει. Τα φύγε κρυφά για τον πόλεμο. Τα φύγε κρυφά, δεν το ήξερα. Μάλιστα, νομίζω πως πήρε τις αδερφές του και έβγαλε μια φωτογραφία μεγάλη. Ναι. Επειδή ήξερε ότι... Ίσως να μην γύριζε πίσω. Όταν πήγε στην Ελλάδα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήθελε να τον κρατήσει εκεί. Του λέει, εσύ είσαι πιο χρήσιμος εδώ κοντά μας, να μην βάσεις στον πόλεμο. Δεν το δέχτηκε. Και εδάγκρισε ο Βενιζέλος. Αυτό το έγραψε και στην γυναίκα του ο Χριστόδουλος. Είναι μέσα σε ένα γράμμα προς τη σύζυγό του. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά ποίηματα για τον Χριστόδουλο Σόζο. Θα θέλαμε έτσι να μας απαγγείλετε δύο ποίηματα. Να σας πω πρώτα ένα ποίημα που έγραψε ο αδερφός του πατέρα μου, Βίκτορ Ζήλο, και είναι αφιερωμένο στο Χριστόδουλο Σόζο, τον οποίο αποκαλεί Κυπαρίσι και τις εκάδερφές του Μυρτιές. Το Κυπαρίσι έσφυγε του κήπου το καμπάρι και οι εφτά τα γκάλιαζαν δροσόλστες μυρτιές. Το Κυπαρίσι έπεσε σε ναύπνινο κλονάρι και οι μυρτιές κλονόγυρα σαν πέσιμες ιδιές. Σε γέννησε, σαν έτρεψε η γη της Αφροδίτης και σε κρυφοκαμάρωνε σαν στοργική μητέρα. Μαζί την απαρνήθηκες μια πέρθυνη ιδέα. Άδελφος πάντα, κυνηγός του γαλανού σου ονείρου και στα γιασμένα χώματα πλάγιασες της Υπήρου, τη ζωή σου δίνοντας αυτή, σαν να σου τα παιδί της. Το άλλο βήμα είναι από τον Βασίλη Μιχαηλίδη. Είναι σε κυπριακή διάλεκτο. Και ποια μάνα Χριστόρουλε στο μνήμα σου εγκαπλάψει, ποια μάνα την καντήρα σου εγκάρτη να την άψει, και ποια κοπέλα Λίβανο εγκάρτη να καπνίσει το μνήμα σου τριαντάφυλλα κι αθούς να το ραντήσει. Κι αν ιερεί το Σάββατο στους λας ένα θορκέτευο να δυστείς στο μνήμα σου να πικρά να καντέτε. Αχ Σόζε, επολέμησες μια λίμνα της Ελλάδα. Η λάφνη έχει μυρωδιά, αμάχη και πικράνα. Πολλούς τόπους η λάφνη σου έχει τους μυρισμένους. Αμά εμάς η πίκρα της έχει μας ψαγεμένους. Συγχώρα με που άρχισα τραούδι να σου γράψω. Δεν ξέρω το μνήμα σου να έρθω και εκεί να γράψω. Και είναι κρίμα που ο τάφος αυτού του ανθρώπου δεν έχει ακόμη βρεθεί. Ήταν άντρας επιφανής. Οπότε ανδρός επιφανούς, βασαγή τάφος. Ήταν κορυφαία φυσιογνωμία. Όχι μόνο με το θάνατό του, ήταν ο μόνος Κύπριος πολιτικός που ήταν άριστα προετοιμασμένος. Ήταν δύο φορές, δύο θητείες βουλευτής, είχε εκλεγεί από το 1901. Και μετά το Σόζο πρέπει να περάσουν πάρα πολλές δεκαετίες για να έχουμε ξανά στην κυπριακή ιστορία ένα τόσο μεγάλο πολιτικό. Πολύ σημαντική φυσιογνωμία και όπως είπε και το ποίημα της κυρίας Σάντρης Ζήνωνος, γνώρισε και την δόξα και την πικράδα της Δάφνης. Λοιπόν, εμείς εδώ θα βάλουμε μία ανατελεία, θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να κλείσουμε την σημερινή πρώτη ενότητα της εκπομπής μας.
Επιστρέψαμε εμείς εδώ στο στούτιο. Είναι μαζί μας ο ιστορικός κύριος Πέτρος Παπαπολιδίου, με τον οποίο μιλάμε σήμερα για τη συνεισφορά των Κυπρίων στους αγώνες του έθνους. Εγώ απλά θα σας πω ένα όνομα, κύριε Παπαπολιδίου, και θα ήθελα έτσι δύο λόγια. Και ακολούθως θα πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, Ευστάθιος Χατζηδημητρίου. Ο Στάθιος από την Πυρκά της Μεσαωρίας είναι σε μια ομάδα επαγγελματιών εθελοντών, καθέξιν εθελοντών. Υπήρχαν και τέτοιοι. Υπήρχαν άνθρωποι που πολέμησαν και σε δύο και σε τρεις πολέμους. Ο Στάθιος ήταν νοσοκόμος όταν στους Βαλκανικούς πολέμους το 1213 και πολέμησε και το 1213, πολέμησε και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο με τον ελληνικό στρατό. Και πήρε μέρος και στην Μικρασιατική Εκστρατεία, από τους πιο σπουδαίους στρατιώτες Έλληνες Κυπρίους στην ιστορία του εθελοντισμού. Μάλιστα. Ο Τάκης Χατζηδημητρίου, ο γιος του έμνηστου Ευστάθιου Χατζηδημητρίου, μας μιλά στη συνέχεια για τις ιστορίες που άκουγε από τον πατέρα του για τη συμμετοχή του στους αγώνες του έθνους. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Κύριε Χατζηδημητρίου, αρκετοί ήταν οι Κύπροι, μάλλον ένας πολύ μεγάλος αριθμός Κυπρίων θελοντών, πήρε μέρος σε πολλούς αγώνες του έθνους. Ένας από αυτούς ήταν και ο πατέρας σας, Ευστάθιος Χατζηδημητρίου, για τον οποίο θα θέλαμε να μάθουμε έτσι πώς, μέσα από τις ιστορίες βασικά που σας έλεγε, πώς αποφάσισε να λάβει μέρος στους πολέμους, ξεκινώντας φυσικά από το Βαλκανικό πόλεμο. Αυτά τα καταγράφει ο ίδιος μέσα στα απομνημονεύματα που μας άφησε και που δημοσιεύονται στο βιβλίο που κυκλοφόρησα με τον τίτλο «Ουδέν αμισθόν έλαβε». Την απόφαση την πήρε πολύ απλά. Το θεώρησε ως καθήκον του. Και μια ημέρα είπε εις το γιατρό των Καλαβρών, εις το ιατρείο του οποίου εργαζόταν, ότι ξέρεις, αποφάσισα να πάω εθελοντής. Και τα απαντά ο Καλαβρός, περίμενε 2-3 μέρες και θα πάμε μαζί. Γίνονται με αυτόν τον απλό τρόπο η όλη διαδικασία και η κατάταξη, η λήψη της απόφασης και η μετάβαση στην Αθήνα. Mm-hmm. Πόσο χρόνο ήταν τότε ο πατέρας σας? Θα πρέπει να ήταν 25 ετών. Μετά τον Ελληνοβουλγαρικό πόλεμο, ο πατέρας σας επιστρέφει πίσω στην Κύπρο, έτσι? Μετά τον Ελληνοβουλγαρικό, ναι, γυρίζουν στην Κύπρο. Mm-hmm. Οπότε μέσα σε ένα χρόνο αρχίζει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Και εκεί πώς αποφασίζει να επιστρέψει και πάει, αφού του είχε περάσει όλα όσα πέρασε στους προηγούμενους δύο πολέμους? Αυτά είναι ότι ήταν μια αυθόρμητη και πηγαία έκφραση συμμετοχής στους αγώνες και στη μεγάλη προσπάθεια που γινόταν για την απελευθέρωση της Ελλάδας, για την δημιουργία των καινούριο συνθήκο. Πάει επίσης και στην Μικρά Ασία, έτσι δεν είναι? Είναι από τα στρατεύματα, από τις μονάδες που πηγαίνουν στη Μικρά Ασία. Mm-hmm. Και μετέχει σε όλες τις μάχες στη Μικρά Ασία, μέχρι την Αλμυράν έρημον έξω από την Άγκυρα, μέχρι που κατάρρευσε το μέτωπο, και εκεί οι μονάδες ειδικές του στα Μουδιανά συλλαμβάνονται εχμάλωτες και μπαίνει και ο Ευστάθιος μέσα στη χωρία των εχμαλώτων, που σε κάποια φάση οδηγούνται προς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Εκεί, όταν περνούν από τη Σμύρνη, έξω από το Τελωνίον, παίρνει τη μεγάλη απόφαση και με βήμα έτσι στρατιωτικών και αδίσταχτο προχώρησε ανάμεσα σε Γάλλους φρουρούς που υπήρχαν στο Τελωνίο το Σμύρνης, αναμειγνύεται με τους πρόσφυγες, αλλάζει τα ρούχα του, έναν ζεύγος γερόντων του δίνουν ρούχα, ήταν και μεγαλόσωμος και του έπεφταν και κοντά, πετά τα ρούχα στη θάλασσα και αναμειγνύεται με τους πρόσφυγες, αλλά πάλι ήταν μια αγωνιώδης προσπάθεια διαφυγή, διότι γινόντουσαν έλεγχοι, μήπως φύγει κανένας στρατιώτης, αλλά μπόρεσε τελικά να επιβεβαστεί σε κάποιον ιταλικό πλοίο και να βρεθεί στην Τυρολόη, όπου εμφανίζεται στην ηγεσία της μονάδας του που βρισκόταν εκεί. Παίρνει
και από το από τη διεύθυνση του λόγου του το πιστοποιητικό ότι ο επιλοχίας Ευστάθιος Χατζηδημητρίου εκ του χωρίου Λευκωσίας παίρνει άδεια αναορίστου διαρκείας και υποσημείωση πήρε συσί των τριών ημερών και ουδένα μισθόν έλαβε. Άρα τελικά στην Κύπρο πότε επιστρέφει? Επιστρέφει το 22, καλύπτεται από τις εφημερίδες, δημοσιεύεται η σχετική είδηση ότι φτάνει μαζί με τους πρόσφυγες ο Ευστάθιος Χατζηδημητρίου που πολέμησε σχεδόν αδιαλείπτως από το 12 στο 22 και βρίσκεται στο λίμο καθαρτήριο της Λάρνακας, γιατί τότε περνούσε από, για να μην γίνουν μεταφορείς ασθενείων, ώστε του να επιστρέψει πίσω στο χωριό του όπου τον είχα για πεθαμένο και του κάνουν και το μνημόσυνο. Και εκεί μέσα στις αναμνήσεις του είναι ότι φτάνει με το τρένο στην Πυρκά, όπου τον περίμεναν οι χωριανοί και ο παπάς και τα εξατσέρυγα. Ήταν από τις πιο έτσι συγκλονιστικές στιγμές της ζωής του. Μπορώ να πω γύρισε πίσω με όλον τον... Φυσικά πέρασε και στιγμές νίκες και δόξας, αλλά από τις εξελίξεις, αλλά πέρασε και τις ήττες και την δοκιμασία και τον εξευτελισμό και τον διασυρμό και την απογοήτευση, την κατάρρευση των ονείρων μέσα από τη μικρασιατική καταστροφή. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο γεγονός το οποίο έτσι σας έμεινε στη μνήμη ως χαρακτηριστικό? Γίνεται η επιστράση στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πηγαίνει στην Αθήνα. Στο μεταξύ υπάρχει διαφωνία Κωνσταντίνου Βενιζέλου. Ο Κωνσταντίνος ήταν φιλογερμανός, συγγενής του Κάιζερ, δεν ήθελε την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο. Ο Βενιζέλος την ήθελε διότι πίστευε ότι ήταν η ευκαιρία για την Ελλάδα για να διαμορφώσει τον γεωγραφικό της χώρο και να απελευθερώσει τους ελληνικούς πληθυσμούς που βρίσκονταν ακόμα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και εκδιώκει τον Βενιζέλο από την εξουσία και γίνεται και Βενιζέλος Ζαΐμι. Είναι τότε που προσφέρεται και η Κύπρος εις την Ελλάδα και ο Ζαΐμις την απορρίπτει. Mm-hmm. Ήταν, εάν πρόκειται να μιλήσουμε για χαμένες ευκαιρίες, είναι η μόνη χαμένη ευκαιρία που υπάρχει για την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα το 1915. Λοιπόν, εκεί ο Ευστάθιος, όντας σκληρωτός, μέσα αυτό το κλίμα του εθνικού διχασμού, την ημέρα της γιορτής του Ελευθερίου Βενιζέλου, μαζί με δύο-τρεις άλλους Κυπρίους στρατιώτες, πηγαίνουν στο σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου για να του ευχηθούν χρόνια πολλά για τη γιορτή του. Εκεί βλέπει και τον στρατηγό Δαντλή, ανταλλάσσει και λίγα λόγια με τον Βενιζέλο και βγαίνοντας έξω φυσικά το συλλαμβάνουν η στρατηγική αστυνομία διότι έκανε το αμάρτημα να επισκεφτεί τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον το επιδίκασαν για ένα μήνα φυλακή. Να ρωτήσω τώρα εσάς πώς νιώθετε που είχατε πατέρα σας τον Ευστάθιο Χατζηδημητρίου με μια τόσο μεγάλη ιστορία πίσω του. Ο πατέρας μου ήταν διακριτικός, ήταν σεμνός άνθρωπος. Η όλη του απασχόληση μετά που γύρισε από τους πολέμους μπορώ να πω ότι πλέον σε μεγάλη ηλικία και χωρίς να έχουν ασκηθεί και σε κάποιον επάγγελμα, ναι, ήταν δύσκολη. Εργάστηκε σκληρά για να συντηρήσει την οικογένειά του. Πέρασαμε πολύ δύσκολες ώρες, αλλά μπορώ να σας πω ότι ένιωθα πάντα περήφανος για τον πατέρα μου. Έτσι μπορεί να πει κανένας ότι η έννοια των αξιών, η έννοια των αξιών παίρνει άλλες διαστάσεις όταν έχεις έναν τέτοιον πρότυπο, μια τέτοια ιστορία μέσα στην οικογένειά σου. Και αυτό ήταν ένα πολύ μικρό δείγμα για το τι θα έχουμε στην επόμενη εκπομπή που θα σας έχουμε και πάλι κοντά μας. Θα ήθελα έτσι ένα καταληκτικό σχόλιο για όσα είδαμε και για όσα ακούσαμε σήμερα από εσάς, αλλά και από αυτούς τους ανθρώπους που μίλησα για ανθρώπους που πολέμησα για την πατρίδα, για την ελευθερία, για κάποια ιδανικά που δυστυχώς μπορεί σήμερα να μην υπάρχουν.
Τα ιδανικά υπάρχουν, απλώς ίσως δεν υπάρχουν τόσο πολλοί άνθρωποι να αγωνιστούν για αυτά. Όλες αυτές οι ιστορίες που είδαμε σήμερα είναι ένας ελάχιστος αριθμός σε αυτές τις χιλιάδες Ελλήνων Κυπρίων, οι οποίοι από το 1821 μέχρι 100 χρόνια μετά, μέχρι το 1922, πήγαν να πολεμήσουν για την Ελλάδα, πολεμώντας για την Ελλάδα με έναν αγνό και άδολο πατριωτισμό. Ουσιαστικά πολεμούσαν και για την Ένωση της Κύπρου. Πολεμούσαν να μεγαλώσει η Ελλάδα, ήταν δηλαδή συνειδητή επιλογή. Πολεμούσαν να μεγαλώσει η Ελλάδα, ώστε η Ελλάδα να έρθει να ελευθερώσει, να αγκαλιάσει. Χρησιμοποιούσαμε την ορολογία της εποχής και την θυγατέρα Κύπρου. Είναι προσωπικές ιστορίες πρότυπα για τις οικογένειές τους. Για οποιουσδήποτε σήμερα θέλουν να αναζητήσουν πρότυπα, υπάρχει η μορφή του Σόζου, τεράστια μορφή για την κυπριακή ιστορία, άνθρωπος ο οποίος γράφει μέσα στις επιστολές του ότι οι πολιτικοί πρέπει να ηγούνται με πράξεις και όχι με λόγια. Ακριβώς. Και όλοι αυτοί οι απλοί, ο Ευστάθιος ο Χατζηδημητρίου, ο καπετάν Γιώργης Αργυρίου από την Πέγια. Από τον καθένα παίρνουμε ένα δίδαγμα. Και αυτοί δείχνουν και κάτι άλλο. Γιατί όταν ξεκίνησα πριν 30 χρόνια αυτή την έρευνα για τους εθελοντές και με έσπρωξαν οι δάσκαλοι μου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη σε αυτό το κεφάλαιο, υπήρχαν τότε κάποιοι που έλεγαν ότι ο ενωτικός αγώνας δεν αγκάλιαζε όλους τους Κυπρίους, όλους τους Έλληνες Κυπρίους. Το ότι πήγαν τόσες χιλιάδες σε όλους τους πολέμους από το νησί μας, που ήταν αρκετά μακριά, χωρίς ουδέναν μισθό, χωρίς καμιά αμοιβή, δείχνει ακριβώς ότι και την ελληνικότητα των Ελλήνων Κυπρίων για όσους χρειάζονται τυχόν αποδείξεις, αλλά και το πόσο παλαϊκό ήταν το ενωτικό κίνημα εδώ στο νησί μας. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Είπαμε, θα σας έχουμε και στην επόμενη εκπομπή για να συνεχίσουμε για την συμμετοχή των Κυπρίων στους αγώνες από το 14 μέχρι και το 45. Και εμείς κλείνοντας, φίλοι μου, θα θυμηθούμε τα λόγια που έγραψε ο Χριστόδουλος Σόζου στο φίλο του Ζανέτο, όταν ο δεύτερος προσπάθησε να τον πείσει να μην πάει στον πόλεμο. Πραγματικοί ηγέτες δεν είναι μονάχα αυτοί που υποκινούν τον λαό, αλλά εκείνοι που προκινδυνεύουν μαζί του. Μέχρι το επόμενο ταξίδι στον χρόνο, να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.